αγωνιά, η πόλη του Hellwalker, σίγουρα είμαστε στο Midgard. Συνεχίστε! Δεν θέλω να μείνω απροπόνητος. Αυτά τα πράγματα! Πότε γρίεψε τόσο η κατάσταση εδώ! Έρβα ούτα! Πρέπει να βρω καταφύγιο. Τουλάχιστον υπάρχει κάτι που δεν θέλει να με σκοτώσει. Χρειάζομαι ένα ζεστό μέρος. Έπειτα θα αποφασίσω που πρέπει να πάω μετά. Δεν φαίνεται καλό αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάποιο είδος φαντάσματος. Τι θέλεις από μένα? Έρβα ούτα! Προσπαθείτε να μου πείτε κάτι! Πρώτα νομίζω ότι ήμουν στο Άσγκαρντ. Έπειτα ότι λέω ψέματα. Προσπαθώ να σε σώσω, παλιό μπουμπούνα! Κάλπα! Πρέπει να φύγω από το κρύο. Ha!
Άγιο, μετά τι? Πού μπορώ να πάω? Αν πάω στο Άσγαρντ, ακολουθώ την προφητεία που ο πατέρας πεθαίνει. Αλλά αν μείνω στο σπίτι, δεν κάνω τίποτα για να τη σταματήσω. Τουλάχιστον στο Άσγαρντ θα μπορώ να παρακολουθώ τον Όντιν. Να μάθω το σχέδιό του. Ως κατάσκοπος. Να ελέγξω την κατάσταση. Ποιον κοροϊδεύω? Δεν μπορώ να πάω στο Άσγαρντ. Στάσου, κόκκινα φύλλα. Το σπίτι της Φρέια. Όχι. Τσαρλί! Όχι. Τσαρλί! Έλα. Σε παρακαλώ. Τσαρλί! Γεια σου, γομαράκο. Εγώ είμαι εδώ. Μην ανησυχείς. Πρέπει να σε ζεστάνω. Πρέπει να σηκωθείς για να μπω στο σπίτι. Θα τα καταφέρεις. Έλα, Τσαρλί. Θα τα καταφέρεις. Δεν μπορώ να βοηθήσω, αν δεν... Το ξέρω, φίλε μου. Το ξέρω. Κάνει κρύο εδώ μέσα. Καλύτερα να κλείσω το παράθυρο πριν αρχίσω να ψαχουλεύω. Δεν σε φροντίζει καθόλου η Φρέγια. Ναι. Αφού μας κυνηγούσε... Έλα, θα σε ζεστάνω λίγο. Κάτι θα υπάρχει σε αυτό το χάλι για να ανάψω μια φωτιά. Αυτό είναι... του Μπάλντουρ. Αναρωτιέμαι πώς την έπεισε ο πατέρας να τον συγχωρήσει. Δεν το πιστεύω ότι δεν γύρισε πίσω να δει πώς είναι το σπίτι της. Να φροντίσει εσένα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Παρακαλώ. Και τώρα πού πάω? Δεν μπορώ να μείνω.
Δεν μπορώ να χάσω και τον πατέρα μου. Κάτι πρέπει να υπάρχει να κάνω. Ηρέμησε, φίλε. Νομίζω ότι ήρθε για μένα. Θα είμαι εντάξει. Νομίζω. Εντάξει. Είμαι έτοιμος. Πήγαινε με. Έπρεπε να μάθω κολύμπι πριν παγώσει το Midgard. Ναι, εδώ είμαι. Όντιν. Πουλί, εδώ είναι το Asgard. Το τείχος. Είναι το Asgard. Στάσου, έρχομαι. Δεν φαίνεσαι φιλικό εσύ. Όντιν, είπες ότι θα ήμουν ευπρόσδεκτος στο Άσγαρ. Θα μπορούσες να με πας γύρω από αυτούς. Ναι, κίνδυνος. Το ξέρω. Εντάξει, τα βλέπω. Γι' αλφα. Είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Αλλά αν είναι να αλλάξω τη μοίρα του πατέρα μου... Πουλί! Πού πήγες? Στάσου! Έρχομαι! Απλώς να βρω πώς θα περάσω.
Ό,τι ψάχνω στο Άσγκαρντ βρίσκεται πίσω από αυτό το τείχος. Και τι θα πω στον Όντιν. Γεια, ήρθα να γίνω μαθητής σου, υποθέτω. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σε υπηρετώ, ξέρεις. Όχι όπως το εννοεί η προφητεία, τέλος πάντων. Θα είμαι πιο ασφαλής στην άλλη πλευρά. Κάτσε. Πώς θα περάσω το τείχος. Η ιστορία του Μιμήρια τον Χρύμφθου δεν έλεγε κάτι γι' αυτό. Αν ο γιος του Λιθοξόου άφησε επίτηδες ψεγάδι στο τείχος, το είπε μόνο στη Φρέια. Και δεν σκέφτηκα να ρωτήσω. Και για κάτσε. Τι ήθελε η Φρέια στο σπίτι. Θα ζήσει μαζί μας. Να σου πω, Λόκη, συγκεντρώσου. Ο πατέρας θα το έκαιγε με τις λεπίδες του. Αλλά τι μπορώ εγώ να κάνω. Ίσως βοηθήσει η μαγεία του εμβλήματος στο τόξο μου. Τι είπε ο μπρο. Αν έβρισκα πώς να κάνω τη φωτιά να πλωθεί στους θάμνους. Για να δούμε. Εδώ είσαι! Στάσου! Ακούγονται σαν άνθρωποι. Θες βοήθεια? Φαίνεσαι λιγάκι χαμένος. Α, απλώς προσανατολίζομαι. Μόνο ένας μεγάλος τείχος υπάρχει εκεί πέρα. Έχει κάποια πύλη για να περάσω? Όχι. Έκτος αν είσαι Θεός Αίσυρ, αλλά λογικά θα το ήξερες αν ήσουν Θεός Αίσυρ. Εγώ? Όχι. Είμαι από το Μίτγκαρντ. Τι, σοβαρά? Κι εγώ. Είμαι ο Σκιόλντορ. Λόκι, μισό λεπτό. Είστε όλοι από το Μίτγκαρντ? Ναι. Ο πατέρας των πάντων μας έσωσε από την απόγνωση. Μας έδωσε ασφαλές μέρος, αλλά δεν πάμε εκεί. Δεν μπαίνεις στην πόλη αν δεν ξέρεις μαγεία. Δεν ξέρεις μαγεία, σωστά? Ξέρω λίγη, ναι. Έλα, τι λες, περνάς μέσα από τείχους? Όχι ακόμα. Α. Δεν μπορώ να τον σκαρφαλώσω. Αυτόν, χωρίς εξοπλισμό. Όχι, δεν φοβάσαι το θάνατο? Εντάξει, ναι. Δηλαδή, κοίταξε τον. Αλλά με περιμένει Όντιν. Κάτσε, ξέρεις τον πατέρα των πάντων? Είμαι κάτι σαν μαθητής του. Αποκλείεται, τι σε διδάσκει?
Δεν είμαι σίγουρος. Πόσους άλλους μαθητές έχει? Δεν ξέρω. Πόσο λες να μείνεις? Δεν ξέρεις. Καλά. Πάω να σκαρφαλώσω τον τοίχο τώρα. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το δω. Θες βοήθεια? Το εκτιμώ. Αλλά πρέπει να πάω μόνος. Όχι, δεν εννοούσα ότι θα σκαρφαλώσω μαζί σου. Χρωστάω στον Νότιν τη ζωή μου, αλλά όχι το θάνατό μου. Δεν εννοώ ότι εσύ θα πέσεις. Βασικά, μη μου δίνεις σημασία. Ο Χούγκιν ήταν αυτός. Ο Χούγκιν είναι ο οδηγός σου. Ποιος? Ξέρεις, Λόκι, σε συμπάθησα. Ελπίζω να μη σκοτωθείς μπροστά στα μάτια μου. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Ξέρεις ότι δεν πρέπει να κοιτάς κάτω, σωστά? Μ' αρέσει να κοιτάζω κάτω. Μου δείχνει πόση πρόοδο σημείωσα. Πόπο, καλή απάντηση. Να την κλέψω? Λίγο ηρωνική αν είναι τα τελευταία σου λόγια, αλλά... Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Τα πας τέλεια. Ευχαριστώ, Σκιόλντρ. Μακάρι να έχεις δίκιο. Ωραία. Μπορώ να το κάνω. Όλα καλά. Συνέχισε το σκαρφάλωμα. Και τώρα πού? Hey, Χούγκιν, μήπως θα ήθελες να περάσει η ώρα λέγοντάς μου μια ιστορία? Τι λες? Ναι, αυτό περίμενα ότι θα πεις. Άουκα! Φάντασμα, εδώ πάνω. Ναι, έρχομαι. Ας κατεβάσουμε την αλυσίδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κοιτάξω κάτω. Αναρωτιέμαι γιατί δεν ακούω τη σκέψη σου. Φαίνεται πως ο Όντιν μπορούσε. Εσύ ήσουν στην καλύβα μας, σωστά? Εσύ και ο αδερφός σου, μάλλον. Θα το εκλάβω ως ναι. Ανάσα και... Ναι! Υποθέτω πως τα χειρότερα πέρασαν. Ή όχι.
αν θα μ' αφήσετε να περάσω. Όχι, όπως θέλετε. Σκι Αλφα! Ναι, πάνω. Κατάλαβα. Όπα, μάλιστα. Συμβαίνονται μεταξύ τους. Ναι, βγάζει νόημα, νομίζω. Αλλά πρέπει να κάνω και τις δύο πλευρές. Ωραία! Αυτό ίσως πιάσει. Άντε, ξεκινάμε. Τα κατάφερα. Α! Ξύπνησα κι άλλα εθέρια. Κι Άλφα! Εσύ πετάς. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Δεν βλέπω άλλη παράκαμψη. Πρέπει να σκαρφαλώσω λίγο ακόμα. Ίσως πολύ ακόμα. Αλλά έφτασα ως εδώ. Χούγκιν, τι λες να σου πω εγώ μια ιστορία. Ήταν κάποτε ένας γίγαντας, ο Λόκι, που νόμιζε ότι ήταν καλή ιδέα να δεχτεί την πρόσκληση του Όντιν στο Άσγκαρντ. Ο Όντιν δοκίμασε τον Λόκι. Περίμενε ότι θα σκαρφάλωνε μόνος του όλο το τείχος του Χρίμθουρ. Και τι έκανε ο Λόκι. Και τι έκανε ο Λόκι. Συνέχισε να ανεβαίνει. Απλώς συνέχισε να ανεβαίνει. Τα χέρια του πονούσαν. Τα δάχτυλά του μούδιασαν. Του ήταν δύσκολο να ανασάνει. Αλλά ο Λόκι συνέχισε το σκαρφάλωμα. Ένα πάτημα τη φορά. Μέχρι πάνω. Ως την κορυφή. Ο μόνος δρόμος είναι πάνω. Εντάξει, εντάξει. Συνέχισε. Έλα.
Μη σταματάς τώρα. Έλα τώρα. Λοιπόν, μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω. Σχεδόν έφτασα. Γεια σου. Γεια. Λοιπόν, τι ακριβώς είδες τον τεράστιο τοίχο και είπες «Χα, οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι». Βασικά έλαβα πρόσκληση. Του Όντιν. Σε κάλεσε ο πατέρας των πάντων. Χα, ωραία. Και γιατί είσαι εκεί έξω και όχι εδώ μέσα? Θες να τον ρωτήσουμε μαζί? Α! Τελείωσες. Τώρα, τι θα μπορούσε ο Όντιν, ο πατέρας των πάντων, βασιλιάς των Αίσυρ, να θέλει από κάποιον σαν και σένα? Το ξέρουμε εγώ και Όντιν. Ούτε κι εσύ δεν ξέρεις, έτσι? Μπορείς να μ' ανεβάσεις πάνω ή... Όχι, δεν το νομίζω. Λέω να σε ρίξω στο κενό. Όχι, 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 όχι. Ναι, θα σε ρίξω στο κενό, αντίο. Σταμάτα, σταμάτα, στάσου! Ξέρεις πόσο θα θυμώσει ο πατέρας των πάντων όταν μάθει ότι σκότωσε τον καλεσμένο του, τον Λόκι τον Γιότναρ. Τον Γιότναρ. Τον εχθρό του λαού μου. Εγώ δεν είμαι εχθρός σου. Εγώ θα το κρίνω αυτό. Από εδώ, Γιότναρ. Στάσου, το Γκιάλαρχορν είναι αυτό. Είσαι ο Χάιμνταλ. Προφανώς. Τώρα μπορείς να θαυμάσεις το μεγαλείο του Άσγκαρντ. Είναι σπάνιο θέαμα για τους ξένους. Ειδικά τους γίγαντες. Ναι, και δεν κλέβεις ότι δεν είναι καρφωμένο στο έδαφος. Σίγουρα θα χαρούν οι οικοδεσπότες σου. Κάνε επιτέλους τις ερωτήσεις σου. Πώς ήξερες ότι έχω ερωτήσεις? Η δουλειά μου είναι. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η δουλειά σου? Να προστατεύω το βασίλειο που αγαπώ από μπελάδες. Και νομίζεις ότι εγώ είμαι μπελάς? Μόλις με γνώρισες. Και βλέπω ήδη ότι είσαι ανυπόμονος να δείξεις την αξία σου. Πολύ ανυπόμονος. Μάλλον λόγω ενός πατέρα που δεν μπόρεσες ποτέ να βγεις από τη σκιά του. Το μάντεψες. Μπορώ επίσης να μαντέψω ότι είσαι... ασεβής, απαιτητικός και παρορμητικός. Δεν με ξέρεις καθόλου. Βοηθάω τον κόσμο. Α! Και εδώ ήρθες να βοηθήσεις τον κόσμο. Όχι, όχι. Ήρθες να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Να εκμεταλλευτείς και να πεις ψέματα σε όποιον έχει αυτό που θέλεις. Ξέρω ότι είσαι νέος. Η φωνή σου μάλλον βάρινε όσο σκαρφάλωνε στον τοίχο, αλλά η μικρή ψυχή σου είναι τόσο διαστραμμένη. Είσαι χάος με όμορφα ρούχα τοξότη. Κοίτω το στόμα σου να κινείται και βλέπω φλεγόμενες πόλεις. Δεν θα βγει τίποτα καλό από τον ερχόμενο σου στο Άσγκαρντ. Ωστόσο... Γκούλτοβρ...
Ποιος μ' αγαπάει πιο πολύ? Ποιος μ' αγαπάει πιο πολύ? Wow, σχεδόν όσο εντυπωσιακό σου και εξημέρωση του Δράκου από τον Μπάλντουρ. Ανέβα πάνω, αν σκοπεύεις να έρθεις. Όπα, όλοι αυτοί είναι θεοί, Αϊσίρ. Τι, νομίζεις πως όλοι οι Αϊσίρ είναι θεοί? Μα ο Σκιόλντουρ μου είπε ότι μόνο... Αφού στο είπε ο Σκιόλντουρ, προφανώς είναι αυθεντία στους θεούς Αϊσίρ. Αλλά όχι ο θεός Αϊσίρ με τον οποίο συνομιλείς τώρα. Δεν ξέρεις τίποτα για τον πολιτισμό μας. Ξέρω πολλά πράγματα. Ξέρω πως το τείχος το έφτιαξε γίγαντας. Γίγαντας. Έφτιαξε το τείχος που κρατάει έξω τους γίγαντες. Ο Χρύμθουρ, γιος του Θάμουρ. Ξέρω όλη την ιστορία. Αλήθεια. Ανυπομονώ να με διασκεδάσεις με τα αναθεωρητικά παραμύθια για την ιστορία της αρχιτεκτονικής του Άσγαρντ. Αυτό είναι το παλάτι του Όντιν. Παλάτι. Νομίζεις ότι ο πατέρας των πάντων χρειάζεται να συγκριθεί με κάποιον θνητό πολέμαρχο? Μάλλον όχι. Αυτός είναι ο μέγας οίκος που ο πατέρας των πάντων έκτισε με τα χέρια του. Λυπάμαι που σε απογοήτευσε. Βλέπεις, η αληθινή δύναμη δεν χρειάζεται επίδειξη. Εμφανίζεται όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή. Δεν συμφωνείς? Γκράνι, έφερε ένα ανδρίκελο για εξάσκηση. Νόμιζα ότι θα πηγαίναμε στον Όντιν. Αυτό είναι το θέμα. Έχεις προδοτικές προθέσεις. Οπότε δεν θα αφήσω να πλησιάσω. Εξαιρετικά. Με τέτοιες κινήσεις είναι να χωρίς πληθώτητα ρέχασαν όλους τους πολέμους στους οποίους Έλα, Λόκι. Ας δούμε τι μπορείς να κάνεις. Έρπα ούτα! Έτσι, μπράβο. Ρίξε μου όλα τα χρόνια των πάντων. Μάλιστα. Αυτό ήταν βαρετό. Μάντεψε ποιος έρχεται. Σίγουρα θες να στήσεις τον πατέρα των πάντων. Το αστείο είναι ότι είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Πολύ σίγουρος εδώ που τα λέμε. Πώς το κάνει αυτό? Μπράβο, αγόρι μου. Αυτό του άξιζε. Όχι, όχι. Μπέλη, πόσο τρομακτικά. Αυτή είναι η δική σου ικανότητα. Για γέλια. Κάτω, μικρέ. Δεν θα με αποτρέψεις από το να δω τον Όντιν. Θα τον δεις. Από τον τάφο. Τι, αυτό δεν βγάζει καν νόημα. Ω, επιτέξια κίνηση. Χαίρομαι που είσαι ξύπνος. Αυτό ήταν αυτό. Μόνο αυτό είναι που μπορείς να κάνεις, Γιώτη. Χα, ούτε κατά διάνοια. Πω. Πρέπει να το ομολογήσω, Λόκι. Δεν είμαι καθόλου εντυπωσιασμένος. Καλύτερα να μείνεις κοιμένος. Τέλεια. Έλα, κόφτο. Είναι καλεσμένος του πατέρα των πάντων. Ναι, καλά σε μυριστικά. Ένα ακόμα βήμα και δεν θα σ' αρέσει το τέλος. Αλήθεια. Και πώς σκοπεύεις να με σταματήσεις? Κοίταξε με στα μάτια και πες μου εσύ. Είσαι άρρωστος. Λόκι, τα κατάφερες. Μα πόσο με τιμάς. Βλέπω γνώρισες το Χάιμνταλ. Διαβάζεις σκέψεις για μένα. Το αγόρι λέει ψέματα, πατέρα των πάντων.
Αυτός ο νεαρός που είναι καλεσμένος μου είναι λασπωμένος. Με εξηγείς γιατί? Σκοπεύει να σε προδώσει. Είναι αλήθεια, Λόκη? Είσαι κατεργαράκος? Σε πειράζω. Φυσικά και σκοπεύει να με προδώσει, Χάιμνταλ. Αλλιώς, γιατί να έρθει? Δεν του έχω δώσει λόγο να με εμπιστευτεί. Όχι ακόμα. Αλλά έχει σπουδαίες ερωτήσεις. Και εγώ έχω πολλές απαντήσεις να του δώσω. Τι περιμένεις εδώ? Ελεύθερος. Δρόμο. Ευχαρίστως. Και εσύ, καθαρίσου λίγο. Πατέρα των πάντων. Σιάβατ. Χάιμνταλ, θα χαλαρώσεις. Είχε σκοπό να με σκοτώσεις κατευθείαν. Βλέπεις? Τι, δεν σου είναι αρκετό αυτό? Εξαφανίσου. Είναι ιδιαίτερος, το ξέρω. Οξυδερκής, αλλά καμιά φορά ξεχνάει να σκεφτεί. Ξέρεις. Λοιπόν, έχω κάπου να πάω. Έλα μαζί. Πώς αντέδρασε ο πατέρας σου όταν του είπες ότι αποφάσισες να δεχτείς την πρόσκλησή μου? Ας μην μιλήσουμε για τον πατέρα μου. Τόσο καλά, Δεν τον παρεξηγώ. Από τη μία η πρώην γυναίκα μου και από την άλλη ο πρώην υπαλληλός μου. Σίγουρα δεν έχει αντικειμενική εικόνα. Εσύ όμως είσαι περίεργος, ανοιχτόμυαλος. Πολύ σημαντικό. Σηκωθείτε και προσπαθήστε ξανά. Χριστ, μισ, συνεχίστε. Σαν να μην είμαι εδώ. Για να είμαι ειλικρινής, Λόκη, είσαι τυχερός που δεν απέστειλα την πρότασή μου όταν ελευθέρωσε τον Τύρο. Αδύναμη! Αλλά πέρασες χρόνο μαζί του. Άρα τιμωρήθηκες αρκετά, είποτε. Τουλάχιστον ο Μιμίρ δεν έχασε ποτέ το χιούμορ του. Τέλος πάντων, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και θέλω να επικεντρωθώ στο μέλλον. Είπα να τους εκπαιδεύσετε, όχι να τους αποκεφαλίσετε. Όχι χτυπήματα πάνω από το λαιμό, εντάξει. Αυτά κάνετε όταν δεν είμαι εδώ. Πατέρα των πάντων. Βασίλη Σαγκνά. Η Έιντσερ Γιάρ είναι έτοιμη για την ευλογία σου. Γι' αυτό δεν είμαι εγώ εδώ. Η καινούρια βασίλισσα των Βαλκυριών. Σπουδαίοι στρατιώτες αυτοί οι Έιντσερ Γιάρ. Αλλά έρχονται λίγο θολωμένοι από τη Βαλχάλα. Κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ. Τους βοηθάω να θυμηθούν ποιοι ήταν όταν ζούσαν. Είναι σημαντικό αυτό, σωστά? Να ξέρεις ποιος είσαι. Δίνει νόημα σε ό,τι κάνεις. Μουν φιν ναφν. Χρόφγκαρ. Μουν φιν ναφν. Φορ. Μουν φιν ναφν. Γιάν. Λοιπόν, επόμενη στάση. Α, βιβλία, ωραία. Είναι για τον νεαρό. Έμαθα ότι σου αρέσει να διαβάζεις. Αυτά είναι μερικά από την προσωπική μου συλλογή. Ευχαριστώ. Γιώργη, ελπίζω να μην είναι μανιτάρια αυτό που μυρίζω. Άκου, εκτιμώ την προσφορά σου. Αλλά δεν ξέρω τι περιμένεις από εμένα. Προς το παρόν είσαι επισκέπτης, Λόκη. Ένα βήμα τη φορά. Ήρεμα, Κάρλ. Αλλά με όλον τον σεβασμό, να ξέρεις, ήρθα να μελετήσω, όχι να υπηρετήσω. Το τελευταίο που θέλω είναι ακόμα έναν υπηρέτη. Θέλω κάποιον με δυναμισμό, με περιέργεια, που να παίρνει πρωτοβουλίες. Ωραίο φαίνεται αυτό. Γιαχνή είναι. Μα γιατί εμένα? Επειδή είμαι μισός γιγαντάς. Σιγά το πράγμα, και οθόρη είναι. Έρλεν, θα μείνεις ξύπνιος. Για εμένα. Εντάξει, αλλά. Άκου. Μην το παρασκέφτεσαι. Σχεδιάζω κάτι που πιστεύω ότι θα σου αρέσει. Μια σημαντική διδακτική ευκαιρία. Και για τους δυο μας. Και η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, θέλω να ξέρω ότι δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Γιατί να πάθουν οτιδήποτε? Αν θυμάσαι, από την αρχή το μόνο που ήθελα ήταν αναχωχή. Κοίτα, τώρα είσαι εδώ. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Φτάνουμε στο δωμάτιό σου. Το δωμάτιό μου? Ναι, εδώ είναι. Πήγαινε όπου θέλεις. Πάρε ό,τι χρειάζεσαι. Ψάξε ελεύθερα. Δεν είσαι εχμαλωτός μου. Και ακόμη πιο σημαντικό, δεν είμαι ο πατέρας σου. Πατέρα των πάντων, ένα περιστατικό απαιτεί την προσοχή σας. Σιφ, δεν καλωσόρισες τον νέο μας καλεσμένο.
Από εδώ ο Λόκι. Αυτός είναι. Εδώ. Στο σπίτι μας. Τι καλά. Η διπλωμάτισά μου. Όλα εντάξει στο νέο Μίντγκαρντ. Οι πρόσφυγες είναι εντάξει. Οι νάνοι ελέγχουν την κατάσταση. Και ο ξέρετε ποιος γύρισε. Πάντα κάτι προκύπτει. Άσε κάτω τα βιβλία. Έχουμε να κάνουμε άλλη μια στάση. Εντάξει. Λοιπόν, ήρθα. Πού είναι? Εκεί πέρα, πατέρα τον πάθο μου, κύριε. Αρχηγέ, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα αν προσπαθείς να φτιάξεις έφλεκτες παγίδες θανάτου. Ενέκρινα προσωπικά τα σχέδια. Και όχι πολύ πρόσφατα, εδώ που τα λέμε. Μήπως ξύπνησες με σκοπό να με πρίξεις σήμερα? Ποιο είναι το παιδί? Εκπαιδεύεις πορτοφολάδες? Ξέρεις κάτι, Ντούρλιν. Βρωμάς φθηνό υδρόμελο και αυτό είναι με διαφορά το πιο ελκυστικό στοιχείο επάνω σου. Την προσοχή σας. Σας μιλάω εγώ, η μοναδική πηγή εσόδων σας. Θέλω να ξέρετε ότι πιστεύω στις δυνατότητές σας. Πιστεύω ότι θα μου παραδώσετε αυτές τις μηχανές όπως υποσχεθήκατε εγκαίρως. Εντός προϋπολογισμού και φυσικά με ασφάλεια. Οι νάνοι δεν με απογοήτευσαν ποτέ. Και δεν θα το κάνουν τώρα. Σωστά. Ωραία. Εντάξει, ναι, ρε. Θα σε αφήσω να ξεκουραστεί. Όταν είσαι έτοιμος να δουλέψεις και να βρεις απαντήσεις, έλα στο γραφείο μου, στο τέλος του διαδρόμου.